Τα προβλήματά μας έχουν φτάσει πλέον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει να καταλάβει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση ότι για να κάνουμε όλο αυτό το δρόμο και να έρθουμε να διαδηλώσουμε χιλιάδες κόσμου μέχρι εδώ, δεν το κάνουμε χάριν γούστου, αλλά επειδή η ανάγκη μας πλέον είναι τόσο πολύ μεγάλη και χαρακτηριστικά, όπως σωστά υπόθηκε χθες, το βαρέλι που γράφει ανάγκη έχει ξυθεί από εμάς μέχρι τον πάτο και δεν υπάρχει πάτος. Εμείς το έχουμε ξύσει όλο το βαρέλι και με την υπομονή και με τις ανάγκες μας. Άρα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση και στο αφορολόγητο του πετρελαίου που ζητάμε και στο φθηνό ρεύμα και στις χαμηλές τιμές των προϊόντων, όπως βέβαια και με την κοινή αγροτική πολιτική να ξανααναθεωρηθεί και να μην εφαρμοστεί αυτό που σήμερα συμβαίνει και χάνεται σχεδόν το μισό εισόδημα των ορκών. Καλλιεργούμε και καλλιέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν τώρα και ψυχαντή, όσπρια και βαμβάκια και γαλαμπόκια. Το θέμα δεν είναι να γυρίσουμε πίσω να σπείρουμε. Το θέμα είναι ότι όποτε σπέρνουμε πλέον μπαίνουμε μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα έπρεπε να λέει η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού ότι θα γυρίσουν πίσω επειδή έφτασε η ώρα της σφοράς. Αυτό που έπρεπε να λέει είναι ότι πώς θα μπορέσουμε να πάμε να σπείρουμε, πώς θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε σε αυτό που λέγεται κρατικός προϋπολογισμός. Γιατί αυτό είναι ο ρόλος μας, να μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάτι το οποίο σήμερα δεν μπορεί να γίνει, αφού ο πρωτογενής τομέας πνέει τα λίστια. Δεν μπορεί να συντηρηθεί από μόνος του, πόσο μάλλον να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να παράγει και να εξάγει.